Γεια σας και πάλι, σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ δύο προϊόντων. Είναι δύο προϊόντα που μοιάζουν πάρα πολύ εμφανισιακά, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ και σε αυτό που είναι σχεδιασμένα να κάνουν. Είναι δύο πούδρες σε ελεύθερη μορφή. Η μία είναι από την Vichy σε συνεργασία με την Dermablend, η Setting Powder, και η άλλη είναι από την Makeup Forever, η HD Micro Finish Powder. Είμαι σίγουρη ότι έχετε όλες ακούσει για αυτήν εδώ την περίφημη πούδρα της Makeup Forever. Είναι αυτή η πούδρα που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι celebrities και οι stars του Hollywood. Είναι επίσης μια πολύ διάσημη πούδρα για αυτό το ελαττωματάκι της, το να κάνει λευκά σημεία να εμφανίζονται όπου έχει τοποθετηθεί εάν τραβήξετε φωτογραφία με flash. Οπότε είναι πολύ γνωστή και για τα καλά της, αλλά και για αυτό το ελαττωματάκι που έχει σαν προϊόν. Δεν ξέρω πόσες γνωρίζετε για αυτήν εδώ την πούδρα από την Vichy Dermablend. Είναι μια setting powder αυτή, μια πούδρα για να σετάρει το μακιγιάζ μας, να το κρατάει στη θέση του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ακριβώς την ίδια δουλειά κάνει και αυτή εδώ η πουδρίτσα. Οπότε, είναι δύο πούδρες που μοιάζουν πάρα πολύ εξωτερικά. Εγώ αγόρασα πρώτα αυτή εδώ, από την Makeup Forever, είναι στην μικρή συσκευασία, στα 5 γραμμάρια. Πιστέψτε με όμως, τα 5 γραμμάρια θα σας κρατήσουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αν σκεφτείτε ότι εγώ την έχω από το Μάιο και μπορώ να πω ότι τη χρησιμοποιώ αρκετά τακτικά. Και κοιτάξτε, είναι σαν να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Οπότε τα 5 γραμμάρια είναι υπέρ αρκετά. Η Vichy αυτή εδώ βγαίνει σε αυτήν εδώ τη συσκευασία που είναι στα 28 γραμμάρια. Εντάξει, να μην σας πω για πώς θα σας κρατήσει αυτή εδώ, θα σας κρατήσει για χρόνια πραγματικά. Αυτήν εδώ λοιπόν την έχω από το Μάιο, την είχα αγοράσει και αυτήν από το Μιλάνο. Νομίζω ότι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία στοιχίζει 10 ή 11 ευρώ, κάτι τέτοιο, και μπορείτε να τη βρείτε στα Sephora. Και αυτήν εδώ που είναι στα 28 γραμμάρια μπορείτε να τη βρείτε σχεδόν σε όλα τα ηλεκτρονικά φαρμακεία και τα φυσικά φαρμακεία φυσικά. Και νομίζω ότι την πήρα 16 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, 16 ή 17 κάτι τέτοιο, αλλά η κανονική της τιμή είναι στα 25. Τώρα, πώς έχω σκεφτεί να το κάνουμε. Έχω μόλις βαφτεί, αλλά δεν έχω βάλει καθόλου πούδρα στο πρόσωπό μου. Έχω σκεφτεί να βάλουμε στο μισό πρόσωπο την Makeup Forever και την άλλη να βάλουμε αυτήν εδώ από την Vichy για να δούμε πώς γράφουν στο πρόσωπο και οι δύο, δηλαδή η μία δίπλα στην άλλη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω βάζοντας την Setting Powder από την Vichy. Έρχεται μαζί με ένα φουγγαράκι. Αυτό το προϊόν έρχεται μαζί με οδηγίες και σου λέει πώς να το χρησιμοποιήσεις στο πρόσωπό σου. Αυτό που λέει για την ακρίβεια είναι να βάλεις αρκετό προϊόν επάνω σε αυτό το φουγγαράκι, να το απλώσεις σε όλο το πρόσωπο, να το αφήσεις για 2 με 3 λεπτά επάνω στο πρόσωπό σου χωρίς να το πειράξεις καθόλου και στη συνέχεια να πάρεις ένα καμπούκι, ένα τέτοιο δηλαδή πινελάκι, ένα πυκνό μαλακό πινέλο δηλαδή με πολλές τρίχες και να αφαιρέσεις την περίσσια ποσότητα της πούδρας. Αυτό λέει η εταιρεία ότι θα επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Επειδή λοιπόν αυτή τη διαδικασία λέει να ακολουθήσουμε στην Vichy, θα ακολουθήσω ακριβώς την ίδια διαδικασία και για την πούδρα της Makeup Forever. Έχω δύο τέτοια σφουγγαράκια διαφορετικά, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτά που έρχονται μέσα μαζί με τις πούδρες. Έχω αυτά τα δύο εδώ και θα χρησιμοποιήσω ένα για την κάθε μία. Οπότε, θα βγάλω αυτό από εδώ. Οπότε, θα βγάλω λίγο προϊόν επάνω στο καπάκι. Θα βάλω επάνω το πον-πον και στη συνέχεια θα το περάσω από το πρόσωπό μου. Νομίζω πως είναι πολύ εύκολο να δει κανείς τη διαφορά αυτή τη στιγμή από τη μία μεριά που έχω πούδρα και από την άλλη που δεν έχω. Όπως γνωρίζετε, έχω λιπαρή επιδερμίδα, ειδικά το καλοκαίρι είναι ακόμη πιο λιπαρή από ό,τι το χειμώνα που είναι μεικτή θα έλεγα, οπότε αν δεν φορέσω κάποια πούδρα το πρόσωπό μου έχει την τάση να γυαλίζει. Όπως βλέπετε τώρα από την αριστερή μεριά του προσώπου μου που έχω εφαρμόσει την πούδρα, είναι πιο μάτ το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που δίνουν και οι δύο αυτές πούδρες είναι παρόμοιο γιατί είναι ημιμάτ θα έλεγα, δεν είναι αυτό το τελείως στεγνό ούτε και γυαλιστερό. Είναι ημιμάτ, είναι αυτό το αποτέλεσμα, είναι αυτό το
της υγείας, θα έλεγα. Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω αλλιώς. Οπότε αυτό το κρατάμε, το θέλουμε. Αυτό μας αρέσει σε αυτές τις δύο πούδρες πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Πάμε να βάλουμε και την Makeup Forever, να αφήσουμε αυτήν για 2 λεπτά για να την αφαιρέσουμε μετά την περίσσια ποσότητα. Λοιπόν, έρχεται και αυτή με ένα μικρό σφουγγαράκι, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, νομίζω ότι το κόλπο με αυτήν την πούδρα είναι να μην βάλουμε πάρα πολύ. Θέλει λίγο και να το απλώσετε πάρα πολύ καλά. Εγώ επειδή έκανα την ίδια διαδικασία με την VC, δηλαδή έβαλα λίγο παραπάνω πούδρα και την αφαιρέσω στη συνέχεια, θα κάνω το ίδιο και με αυτήν εδώ για να είναι δίκαιη η σύγκριση. Οπότε, θα πάμε τώρα να αφαιρέσουμε την περίσσια ποσότητα της πούδρας που έχουμε βάλει από την VC, όπως ακριβώς λέει και στις οδηγίες χρήσης. Αυτό που κάνουν αυτές οι δύο πούδρες είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δύο πούδρες που είναι διάφανες. Επί της ουσίας είναι σαν να εφαρμόζετε ένα διάφανο φιλμ επάνω στο πρόσωπό σας, που δεν πρόκειται να λιώσει τα σβητά κοψίματα ή το ρούς που έχετε βάλει ή την απόχρωση του make-up σας. Το μόνο που θα του προσφέρει είναι μεγαλύτερη διάρκεια. Οπότε είναι ένα διάφανο προστατευτικό φιλμ που το εφαρμόζουμε πάνω στο πρόσωπό μας για να κρατήσει παραπάνω το μακιγιάζ μας. Πιστεύω ότι για αυτό που έχουν σχεδιαστεί είναι πάρα πάρα πολύ καλές και οι δύο, δηλαδή θα έδινα 5 στα 5 και στις δύο, είναι πάρα πάρα πολύ καλές σε αυτό που έχουν σχεδιαστεί να κάνουν. Επίσης, κάνουν την επιδερμίδα να μοιάζει αλαβάστρινη, της δίνουν έτσι μια πολύ ωραία και ομοιόμορφη όψη, που αυτό το θέλουμε όλες. Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να αφαιρέσω και την πούδρα της Makeup Forever, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς το ίδιο πινελάκι. Νομίζω ότι η διαφορά του πριν την εφαρμογή της πούδρας και μετά είναι πολύ εμφανής. Τώρα η επιδερμίδα δεν γυαλίζει, είναι πιο ομοιόμορφη. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να δείτε καμία διαφορά μεταξύ της μίας πούδρας και της άλλης. Είναι δύο προϊόντα που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Οπότε, έχουμε δύο προϊόντα που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Είναι και τα δύο από δύο αξιόπιστες εταιρείες. Ποια θα πρότεινα εγώ, ποια νομίζω ότι είναι καλύτερο. Από τον ένα μήνα που τις χρησιμοποιώ ταυτόχρονα, γιατί προηγουμένως είχα μόνο αυτήν από την Makeup Forever, θα σας έλεγα ότι η προσωπική μου αγαπημένη είναι αυτή από την VC. Και αυτό γιατί. Γιατί είναι μία πούδρα που βγαίνει στα 28 γραμμάρια και όπως σας είπα μπορείτε να τη βρείτε σε προσφορά σε ηλεκτρονικό φαρμακείο για 16 ευρώ, οπότε θα έχετε αυτήν την πούδρα για πάρα πολύ καιρό συλλογή σας να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε. Επίσης, είναι μία πούδρα που για όσους έχετε έτσι κάποια μεγαλύτερα προβλήματα στην επιδερμίδα σας και χρειάζεται να καλύψετε κάποια σπυράκια ή κάποια σημάδια από ακμή ή το οτιδήποτε, αυτή εδώ η πούδρα έχει σχεδιαστεί για να φοριέται σε συνδυασμό με το foundation και το concealer της VC Derma Blend και από ό,τι έχω ακούσει δεν τα έχω χρησιμοποιήσει συνδυαστικά, κάνουν φοβερή δουλειά μαζί. Μάλιστα, εάν χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά, το αποτέλεσμα που δίνουν είναι απολύτως αδιάβροχο και ανθεκτικό στον υδρότα και τη ζέστη. Οπότε, τι περισσότερο να ζητήσει κανείς. Η συγκεκριμένη πούδρα νομίζω ότι είναι καλύτερη από αυτήν της Makeup Forever, γιατί στο δικό μου πρόσωπο δίνει ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερης διάρκειας. Δηλαδή, όταν θα περάσω την πουδρίτσα αυτή από το πρόσωπό μου, θα μείνει όπως βλέπετε τώρα το μακιγιάζ μου για τουλάχιστον 8 με 9 ώρες που για τη δική μου λιπαρή επιδερμίδα αυτό είναι φοβερό επίτευγμα. Αντίστοιχα με αυτήν εδώ θα κρατήσει για περίπου 6 με 7 ώρες το maximum. Οπότε αυτή είναι για μένα η καλύτερη επιλογή. Επίσης αυτή εδώ η πουδρίτσα στη μεγάλη της συσκευασία νομίζω ότι είναι στα 10 ή 12 γραμμάρια αν δεν κάνω λάθος και στοιχίζει 25-27 ευρώ, κάτι τέτοιο. Οπότε, γενικά θεωρώ ότι αξίζει. Επίσης,
είναι και πιο εύκολο να τη βρει κανείς. Δηλαδή, στη χώρα μας τουλάχιστον, είναι πιο εύκολο να τη βρει κανείς σε σχέση με την Make Up For Ever που υπάρχει μόνο στα Sephora. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω ότι όποια από τις δύο πούδρες επιλέξετε να πάρετε, θα μείνετε σίγουρα ικανοποιημένες. Όπως σας είπα, το μόνο που χρειάζεται να προσέξετε με αυτήν εδώ την πούδρα είναι το πώς θα την απλώσετε. Θέλει λίγη ποσότητα και να την απλώσετε πολύ καλά για να αποφύγετε αυτό το εφέ που δημιουργείται με το flash. Εάν την απλώσετε, την αφήσετε λιγάκι και μετά σβήσετε όσο καλύτερα γίνεται, να είστε σίγουροι ότι το δέρμα σας θα έχει κρατήσει την ποσότητα που χρειάζεται. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα θέλετε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στις φωτογραφίες. Σίγουρα υπάρχουν και σε άλλες εταιρείες αντίστοιχα προϊόντα που θα σας αφήσουν εξίσου ικανοποιημένες, όπως στην Inglot, στην MAC, μια πάρα πολύ ωραία αντίστοιχη βγάζει και η Laura Mercier. Απλά σκέφτηκα, αφού αυτές είναι δύο πρόσφατες αγορές, να σας μιλήσω για αυτά τα δύο προϊόντα. Η απόφαση είναι δική σας. Ελπίζω αν κάποια από εσάς σκεφτόταν να αγοράσει μια τέτοια πούδρα να τη βοήθησα κάπως με αυτό το βίντεο. Αυτά για σήμερα. Εμείς θα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά.